τα αριστερά μικρά μας, είναι ουσιαστικά αυτό εδώ. Είναι αυτή η γούτσα, η οποία είναι, δεν είναι υπερπλούτα, είναι ουσιαστικά λεπτή τρύπα, μακριά, ελαστική, εύκαμπτη, έτσι ώστε αντί αυτής έχει παρατηρηθεί ότι το υλικό εδώ πέρα περνιέται καλύτερα, μένει καλύτερα στην τυποποιία μας, στην κλίση μας, τέλος πάντων, που θα θέλουμε να στεγανώσουμε. Ένα αντί της γούτσας ή της γούτσας ή της κούπας, ή και της κούπας, εντάξει. Τα κάνει ψέματα, εδώ πέρα με αυτό το υλικό, τα αποτελέσματα είναι καλύτερα. Έτσι, το υλικό πιο πολύ πάει στο υπόστρωμά μας παρά να μένει πάνω στις ρίχες. Οι τρίχες αυτές εδώ, τώρα μιλάμε για πράγματα χρηστικά, έτσι. Οι τρίχες αυτές εδώ είναι εύκαμπτ, είναι. Εγώ θα πω τους κάνεις, μπορεί να κύβεις βάζεις. Τρελαμένο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι πολύ, πραγματικά. Τοποθετείτε οδικό σε κίνηση στο άνω όριο τη ζώνη στεγάμωση με τη χρήση πεισμάτων. 2-3 πείσματα αναπαραγωγικό και αποστατών 30-30 χιλιοστά. Ο οδικό σε κίνηση τοποθετείτε. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το που τοποθετείτε. Είναι ένα υλικό το οποίο δεν κοστίζει τίποτα, αλλά πραγματικά κάποιοι εφαρμοστέ δεν το βάζουν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μπα περιπτώσει, δεν το θέλει η διοκτήτρια, μου λέει καθιστέ. Κοστίζει πολύ. Τι είναι αυτά που λέμε τώρα. Ότι είχε ανέβει, αλλά. Δεν είχε ανέβει. Δεν είχε ανέβει. Δεν είχε ανέβει. Η εφαρμογή του προγράμματο πολύ του ήρθε. Αυτό είναι το μέλλον. Και πρέπει να κάτσει μετά να κάνει δουλειά από πάνω. Ακριβώ. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιοι τα παιδιά να μου κάνουν δημοπρόσωπο στο σπίτι, εγώ σαν πελάτσα και να του πω ότι δεν θέλω να το βάλετε. Μα εσύ δεν το ξέρει αυτό. Ναι, αφού δεν το γνωρίζω. Θε, είμαστε μάλλον σοσιάλοι. Ποιο λόγο να το βάλει. Ποιο ο λόγο να το βάλει. Ουσιαστικά ξεκινάει πατάει το σύστημά σου πάρα πολύ καλά. Κάπου πατάει, έτσι. Κατά δεύτερον, υπάρχει μια αλφαδιά. Αλφαδιά σου όταν δεν το μιλήσει τόσο το σύστημά σου. Είναι ακριβώ αυτό που σου πει. Να πω και τρίτο. Να πει και τρίτο. Και τρίτο. Έχει ένα σταμάτη πάνω. Όχι, δεν έχει το νερό. Ναι, σε τέτοιο ναι, σε μπαλκό δεν υπάρχει λόγο. Έχει ένα σταμάτη πάνω. Ναι, σε αυτό ναι. Πάμε περιμετρικά. Βάζουμε γύρω-γύρω την κόλλα μα. Βάζουμε τα τρία σημειακά μα κομμάτια τέλο πάντων σβόλου, να το πω και έτσι. Και αφήνουμε και ένα κομμάτι εδώ πέρα, το οποίο είναι κενό, όπως δείχνει η φωτογραφία. Ο λόγος ο οποίος αφήνουμε αυτό το κομμάτι κενό είναι ποιος. Είναι για να πάει το υλικό, όταν πάει τοποθετηθεί και πιεστεί ίσως από την τριχοβία, να βρει χώρο το υλικό να εκτονωθεί και να πάει να μοιραστεί πολύ ομοιόμορφο πάνω στην πλάτη. Αν έχουμε υλικό από εδώ πέρα, από πίσω, έχει παρατηρηθεί στην πράξη ότι βγαίνει, περισσεύει το υλικό και μετά αναγκαζόμαστε να το βγάλουμε και.